Οι ραγδαίες αυξήσεις στα καύσιμα που πλήττουν τους επαγγελματίες οδηγούς ταξί έχουν φέρει τους ίδιους ιδιοκτήτες στα ωριά τους. Μοναδική ανακούφιση χορήγησε αποζημίωση ειδικού σκοπού για τον Απρίλιο, με την οποία θα ενισχυθούν προκειμένου να καλύψουν τη χασούρα του προηγούμενου διαστήματος. Αυτό σημαίνει ότι κάθε ιδιοκτήτης, άσχετα αν έχει ένα ίδιο ταξί, θα πάρει 200 ευρώ, ενώ αν δουλεύει με δύο ταξί, θεωρητικά θα πρέπει να πάρει 400. Αλλά τέλος πάντων είναι κάτι που το αντιπαραχόμαστε αυτό. Δεν φτάνουν φυσικά τα χρήματα με βάση όσα έχουμε ξοδέψει όλους αυτούς τους μήνες που υπάρχει κρίση, δηλαδή 2 μήνες ή 3. Η πλατφόρμα για τους ιδιοκτήτες ταξί ήδη άνοιξε, ενώ το ποσό της αποζημίωσης ανέρχεται στα 200 ευρώ αναδικαιούχο για έναν μήνα. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της My Business Support θα παραμείνει ανοιχτή για αιτήσεις έως και τις 15 Απριλίου. Άνοιξε χθες η πλατφόρμα για την αποζημίωση ειδικού σκοπού στους εκμεταλλευτές ταξί. Η αίτηση είναι έως τις 15 του μηνός Απριλίου και αφορά για η αποζημίωση που θα πάρουν οι κάτοχοι αδείας ταξί είναι στα 200 ευρώ εφάπαξ ποσό. Η αποζημίωση για τα ταξί είναι αφορολόγητη και κατάσχετη, ενώ οι ιδιοκτήτες τους αναμένουν τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης και για το μήνα Μάιο, αφού οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σταθερά υψηλές τους τελευταίους 2 μήνες. Η τιμή του πετρελαίου έχει φτάσει σε δυσθεώρητα επίπεδα, οπότε τα 200 ευρώ ουσιαστικά είναι μια σταγόνα στον ωκεανό. Και φυσικά θα ήταν πολύ πιο προβληματικότερο να έριχνε την τιμή των καυσίμων τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Οπότε να μπορούσαμε να έχουμε μια μείωση διαρκείας και όχι απλά 200 ευρώ και σταματήστε να μιλάτε. Γιατί αυτό ουσιαστικά είναι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση.